12 Ιανουαρίου και φαίνεται πάρα πολύ ωραία αυτή η σειρά. Θέματα που απασχολούν και εμάς, έτσι, στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο ακούγεται το σενάριο και έχουμε στη γραμμή μας την ηθοποιό Κωνσταντίνα Κλαψινού. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ελπίζουμε να είσαι καλά και χρόνια πολλά και καλή χρονιά και όλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς. Λοιπόν, για πες μας για αυτή σου την εμπειρία, για πες μας λίγο τι να περιμένουμε να δούμε το Σάββατο στην πρεμιέρα της σειράς αυτής, όσο έχω εσένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και εμείς ενημερωθήκαμε τώρα αυτές τις μέρες ότι θα ξεκινήσει να προβάλλεται στην Κύπρο. Και είναι κάτι που εμένα ειδικά με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί όλες οι σειρές που έχω παίξει έχουν προβληθεί στην Κύπρο και έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και ήταν πολύ ευχάριστο νέο. Μάλιστα. Είναι μια σειρά που προβάλλεται όλο τον χρόνο εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι κωμωδία καθημερινή, γίνονται τα απίστευτα. Έχει να κάνει με μια διαθήκη, με δύο ξαδέρφια που τσακώνονται. Πιστεύω ότι θα περάσετε πολύ καλά. Πολύ ωραία. Σε δύο διαφορετικούς κόσμους, οι φτωχοί και οι πλούσιοι που το βιώνουμε στην κοινωνία μας πάρα πολύ συχνά. Είναι πολύ διαφορετικοί κόσμοι, αντιλαμβανόμαστε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, υπάρχουν πράγματα που είναι κοινά και τα συναισθήματα, οι φόβοι. Όλα αυτά, οπότε δεν είναι τόσο διαφορετικοί τελικά οι κόσμοι, αυτό θα δούμε. Μάλιστα. Να πούμε και ποιοι πρωταγωνιστούν, Κωνσταντίνα μου, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιή και πάρα πολύ αγαπητή. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών που έχει φτιάξει ο Στέφανος ο Μπλάτσος, ο σκηνοθέτης μας. Προβάλλεται στο Sky σε εμάς εδώ και πρωταγωνιστούν ο Κώστας ο Κόκλας, ο αγαπημένος μας. Βέβαια. Η Ρόι Μανέ, η Ελένη η Κρήτα, ο Δημήτρης ο Κουρούμπαλης. Η Ευγενία Σαμαρά, η Νικόλας Μπράβος. Η Ευγενία η Σαμαρά, η Μαρία η Κωνσταντάκη. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο Νικόλας ο Μπράβος. Πολύ. Τους θυμάσαι όλους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας λίγο και για το δικό σου ρόλο και να σε αποδεσμεύσουμε, Κωνσταντίνα μου. Εγώ είχα τη χαρά φέτος να κάνω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Επιτέλους πέρασα στην άλλη πλευρά. Πήρα ένα ρόλο που είναι λίγο, θα την δούμε στην αρχή, ότι είναι πολύ συμφεροντολόγα, ότι θέλει περισσότερο να εξασφαλίσει την οικονομική της άνεση. Θα δούμε μια κοπέλα που στην αρχή νομίζουμε ότι δεν έχει συναισθήματα, ότι ο μόνος στόχος της είναι να εξασφαλίσει τον εαυτό της, αλλά μετά όπως πολλές φορές βλέπουμε αλλάζουν τα πράγματα και υπερισχύουν συναισθήματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλές φορές έτσι είναι και η ιστορία της ζωής. Έτσι, ακριβώς. Καταλαβαίνεις από κάποιο σημείο και μετά τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή. Ακριβώς. Και αλλάζεις και χαρακτήρα και όλα. Και ποια είναι η ουσία της ζωής. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς όταν... σας ευχαριστούμε, ελπίζουμε να το απολαύσετε. Θα το απολαύσουμε. Και να πάει καλά, γιατί είναι μια δουλειά που την κάναμε με πολύ αγάπη και πίσω από τις κάμερες και μπροστά από τις κάμερες, όλοι την αγαπήσαμε πολύ. Πολύ ωραία. Και θα σε περιμένουμε και στην Κύπρο. Αχ, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Να σε έχω έρθει μία φορά και έχω περάσει τέλεια, οπότε ελπίζω να ξανάρθω σύντομα. Ωραία. Εμείς εδώ είμαστε. Φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστώ είστε καλά. Γεια σου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Bye. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, έτσι.